Τουλάχιστον 65 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να πληρώσουν επιπλέον οι Έλληνε καταναλωτέ ετησίω εξαιτία του νέου χαρατσιού 2 έω 6% σε υπολογιστέ, τάμπλετ και κινητέ συσκευέ, ενώ οι ειδικοί του κλάδου προειδοποιούν ότι θα υπάρξουν σοβαρέ συνέπειε από την επιβολή του νέου ψηφιακού τέλου. Ε, σήμερα, στον 21ο αιώνα, το έτο 2017, ε, η επικοινωνία, η πληροφορική, το ίντερνετ είναι είδος πρώτης ανάγκης. Εγώ θεωρώ και το παρομοιάζω σαν να βάζουμε φόρο, χαράτσι όπως θέλετε πείτε το, στο ψωμί, στο νερό, στον αέρα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορική και Επικοινωνία Ελλάδο, αν λάβουμε ω παράδειγμα την Ισπανία, μια χώρα που η αγορά είναι 704% μεγαλύτερη σε αξία από την αγορά τη Ελλάδα, το ψηφιακό τέλο δεν ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Από την πλευρά, το Σύνδεσμο Εταιρεών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδο θεωρεί ότι η επιβολή τέλου σε ηλεκτρονικού υπολογιστέ και κινητέ συσκευέ, όπω προβλέπεται από τον νόμο που ρυθμίζει θέματα πνευματική ιδιοκτησία, είναι ακόμα μια επιβάρυνση που έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά μέτρων υπερφορολόγηση που έχουν σαφώ αναπτυξιακό χαρακτήρα και πλήττουν ιδιαίτερα του κλάδου που παράγουν πνευματικό περιεχόμενο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, χωρί να έχει προηγηθεί αναγκαία διαβούλευση με του αρμόδιου φορεί και χωρί να προβλέπεται η διαδικασία ανταπόδοση. Για μένα, η διακίνηση τη πληροφορία μέσω τέτοιων συσκευών είναι ε, είδος πρώτης ανάγκης σαν αυτά που προανέφερα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι υπερβολικό και ίσως άδικο ε, για την κοινωνία γενικότερα. Πιστεύετε θα έχει αντίκτυπο στις ε... ε, Θέλω να πιστεύω πως όχι. Αυτό θέλω να πιστεύω. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιου είδους πρόβλεψη. Ε, αλλά έχω την αίσθηση ότι όπως δεν θα σταματούσαμε το ψωμί, τον αέρα και το νερό, έτσι δεν θα σταματήσουμε και την ροή της πληροφορίας.